Θέλετε να πάμε ένα ταξίδι, να πάμε ναι. μέχρι το Βερολίνο. Μέχρι το Βερολίνο. Είστε έτοιμοι. Ναι. Θέλετε. Βάλια Πηλιανίδη είναι εκεί. Μας ακούει. Βάλια. Εδώ είναι το κορίτσι. Καλημέρα, παιδιά, από το Βερολίνο. Τι κάνει. Καλημέρα από Αθήνα. Στο Βερολίνο. Να πας στην Κουμφούστεντα μετά να ψωνίσεις. Έχω πάει σε 4 Final Four φέτος. Δεν μπόρεσες. Δεν τα κατάφερα. Βάλια, τι κάνεις. Πώς είναι τα πράγματα. Πώς είναι τα πράγματα. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί μένα είναι το πρώτο μου Final Four ως διαπιστευμένη. Είναι πρωτόγνωρη η κατάσταση, προσπαθώ να το ζήσω στο έπακρον. Είναι δύσκολο, δηλαδή το ταξίδι δεν ξεκίνησε πολύ εύκολα, αλλά είμαστε αισιόδοξοι. Τώρα, χθες το βράδυ είχαμε κάποιες ασχήμιες σε βάρος της αποστολής του Παναθηναϊκού από Τούρκους, οι οποίοι... χάρη σε μια αστοχία των Γερμανών, οι οποίοι είναι και αυστηροί υποτίθεται σε αυτά, έφτασαν σχεδόν μέχρι το λόμπι του ξενοδοχείου του Παναθηναϊκού και επιτέθηκαν στον Αταμάν. Το συμπατριώτη. Εμείς βλέπουμε και τα πλάνα. Γιώργο, εχθές είχαμε την άφιξη των ομάδων. Χωρίς προβλήματα έγινε η άφιξη τόσο του Ολυμπιακού όσο και της Ρεάλ Μαδρίτης. Ωστόσο, εκείνη του Παναθηναϊκού ήταν πιο επεισοδιακή, καθώς κατά την άφιξη της ομάδας περίμενε έξω από το ξενοδοχείο μερίδα οπαδών της Φενέρμπαχτσε, χωρίς προστασία από τους αστυνομικούς και επιτέθηκαν λεκτικά προς τον προπονητή του Παναθηναϊκού Άκτορ, τον Εργίν Αταμάν. Εκείνος φυσικά απάντησε, ήθελε να υπερασπιστεί τον εαυτό του και απάντησε. Εντάξει, το περιστατικό έλαβε λίγο παραπάνω έκταση από ό,τι θα έπρεπε. Οι φίλαθλοι ξεσηκώθηκαν λίγο παραπάνω, έφτασαν όπως είπες και εσύ μέχρι το λόμπι. Προσπάθησαν λίγο να επέμβουν οι πιο ψύχρεμοι. Μπήκανε μάλιστα και μερικοί παίκτες στη μέση. Ο Εργίν Αταμάν παραπονιόταν για το γεγονός ότι δεν υπήρχε ασφάλεια στο ξενοδοχείο, ούτε η Ευρωλίγκα είχε προβλέψει για κάτι τέτοιο για να προσφέρει ασφάλεια. Για να χρησιμοποιήσω μια φράση που θα καταλάβαινε και ο Αταμάν, ρεμπέτα σκέρ η διοργάνωση. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν να σου φτάνουν φύλαθλοι. Για να υποβλή. Κράξουν αντίπαλη ομάδα μέχρι το λόμπι του ξενοδοχείου. Ναι, αν είτε γίνει εδώ δηλαδή. Εφές, έτσι, στην αντίπαλο της Φενέρ χρόνια προπονητής. Ναι. Και το μίσος κρατάει πάνω από μια δεκαετία. Και εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί μιλάμε για ένα Final Four το οποίο έχει οπαδούς από τρεις ομάδες οι οποίες μεταξύ τους έχουν έχθρα. Βέβαια. Έτσι, Παναθηναϊκός, τώρα κακά τα ψέματα. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, οι οπαδοί τους έχουν εκεί ζητήματα. Και τη Φενέρ είναι επίσης γνωστή για τον δυναμικό του χαρακτήρα, να το θέσω έτσι. Ωραία το είπε. Ήπια. Να ρωτήσω τη συνάδελφο, αν μου επιτρέπετε, πώς κατόρθωσε ο Ολυμπιακός και βρήκε 5.000 εισιτήρια, το λέω, γιατί φάνε περίπου 5.000 Ολυμπιακοί, 2.500 Παναθηναϊκοί και 2.000 Τούρκοι. Πώς εξασφάλισαν αυτά τα 3.000 εισιτήρια παραπάνω? Λοιπόν, οι νεότερες ενημερώσεις που έχουμε είναι για περίπου 5.000 Ολυμπιακούς, περίπου 3 με 3.500 Παναθηναϊκούς. Άρα και ο Παναθηναϊκός κάτι τσίπησε. 2.500 Τούρκους και 500 εισιτήρια έχει εξασφαλίσει μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχουν ακόμα 5.000 εισιτήρια, τα οποία δεν γνωρίζουμε ακόμα τι κάτοχο θα έχουν, τι εθνικότητα είναι της διοργάνωσης ουσιαστικά, και ποια ομάδα θα είναι. Της Ευρωλίγκας. Ναι. Είναι της Ευρωλίγκας, είναι της διοργάνωσης. Είναι της διοργάνωσης. Οι περισσότεροι, γιατί κάθε ομάδα είχε πολύ περιορισμένο αριθμό εισιτήριων να διαθέσει και κυρίως τα διέθεσε σε εισιτήρια διαρκείας. Οι περισσότεροι, να πούμε, ότι είχαν εξασφαλίσει από νωρίς το εισιτήριό τους. Δηλαδή, το Φλεβάρι, όταν είχε γίνει η προπόληση, η οποία εξαντλήθηκε μέσα σε χρόνο ρεκόρ, πιθανολογώ ότι οι περισσότεροι Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί και Τούρκοι είχαν εξασφαλίσει από τότε το εισιτήριό τους με την ελπίδα ότι η ομάδα τους θα φτάσει στο Final Four. Οπότε σου λέει να το έχω κατοχυρώσει. Αν η ομάδα δεν τα κατάφερνε, θα το πουλάγανε, θα το δίναν αλλού. Ωραία. Άρα πόσα εισιτήρια έχουν πάρει οι Παναθηναϊκοί για τον τελικό, είπες? Οι Παναθηναϊκοί ως τώρα έχουν 3.000 με 3.500 εισιτήρια. 3.000. Όταν άρα λοιπόν στον τελικό, τελικό θα είναι 8.000 γαύροι. 5.000 πήρε ο Ολυμπιακός και 3.000 που δεν θα χρειαστεί ο Παναθηναϊκός. Μακάρι. Και 2.000 της Φενέρ. Να πούμε ότι η άφιξη των περισσότερων οπαδών θα γίνει σήμερα. Βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία του Βερολίνου, εκεί όπου πιθανότατα θα συγκεντρωθούν οι περισσότεροι οπαδοί. Οπότε ναι, οι περισσότεροι θα έρθουν σήμερα και έτσι θα έχουμε σιγά σιγά μια καλύτερη εικόνα ως προς το
πόσοι θα είναι από κάθε ομάδα. Βάλια, δηλαδή, τα νούμερα είναι πολύ ρευστά ακόμα. Λοιπόν, πες μας λιγάκι τι καιρό έχει, αν και βλέπουμε ότι φυσάει λιγάκι, γιατί εμείς εδώ έχει πάρα πολύ ζέστη και χθες και σήμερα. Μάλλον έτσι θα συνεχίσει και η μέρα. Ναι, ο καιρός, Άννα, δεν είναι πολύ με το δεν μέρος καλός, μας. Έχει αέρα, είναι η αλήθεια. Εχθές έριξε και λίγο βροχή. Mm. Αλλά εντάξει, δεν πτωούμαστε. Συνεχίζουμε. Σωστά. Παίρνουμε το μικρόφωνο μας και συνεχίζουμε. Δώσ' μας μια εικόνα, επειδή μας είπες ότι είσαι στην κεντρική πλατεία αυτή τη στιγμή. Να δούμε λίγο Βερολίνο. Μπορείς έτσι να μας βοηθήσεις. Έχει πολλά έργα να πούμε. Ναι. Επομένως είναι λίγο βιομηχανικό όλο το σκηνικό. Κάτι μας θυμίζει αυτό που λες. Ωστόσο. Για να δούμε λιγάκι. Εδώ με τη βοήθεια. Είμαστε στο καλή κεντρικό πύργο του Βερολίνου, στον τηλεοπτικό. Κοντά στην Αλεξάνδρεια Πλάτση είναι. Λέγεται, είναι η κεντρική πλατεία με το ο πύργος, με ο πιο έτσι γνωστή στάση του μετρό. Περνάει και κόσμος βέβαια, παρόλο που είναι 7:30 το πρωί, ο κόσμος είναι 7:30, μια ώρα πίσω. Να. Είναι στους δρόμους. Πολύ ωραία. Ξυπνάνε με το, ναι, με το πάσο τους από ό,τι είχα. 7:30 το πρωί. Ανοίγουν 10 η ώρα εκεί. Κέντρο, το κέντρο, ναι, είναι πιο, αν πας περιφερειακά στο Βερολίνο, είναι πιο πυγμένα, ναι, τα πράγματα. Ναι. Μάλιστα, από τα μαγαζιά. Σε βλέπω να κάνεις και βόλτα σήμερα για ψώνια, Βάλια. Θα πάει, είπαμε. Μετά τις 10. Άννα μου, δεν νομίζω. Όχι, δεν νομίζω, γιατί σήμερα υπάρχει βαρύ πρόγραμμα με συνεντεύξεις τύπου και όλα αυτά. Α, θα μας στείλεις υλικό δηλαδή. Τα ψώνια νομίζω θα δώσουν τη θέση τους σε μία, ναι, μόνιμη θέση στο γήπεδο. Μάλιστα, τέλεια. Οπότε θα έχεις και πλούσιο υλικό για το Action 24, για όλες τις εκπομπές και φυσικά τα δελτία ειδήσεων. Πες μας λιγάκι και θύμισέ μας για τους αγώνες αύριο. Ποιο είναι το πρόγραμμα τώρα των ελληνικών ομάδων? Τι ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός, τι ώρα ο Ολυμπιακός? Λοιπόν, το πρόγραμμα ξεκινά αύριο. Είναι οι δύο ημιτελικοί της Ευρωλίγκας. Πρώτο στη μάχη ρίχνεται ο Παναθηναϊκός Άκτορ με αντίπαλο την Φενέρμπαχτσε, η οποία, να πούμε, επειδή μιλάγαμε νωρίτερα για τους οπαδούς, γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς. Ανάψαν καπνογόνα έξω από το ξενοδοχείο. Οι παίκτες έγιναν ένα με τον κόσμο και η υποδοχή ήταν έτσι, πολύ θερμή. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, Άκτορ θα αντιμετωπίσει στις 7 ώρα Ελλάδα την Φενέρμπαχτσε, στον πρώτο ημιτελικό, ενώ ο δεύτερος ημιτελικός είναι στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Ρεάλ Μαδρίτης. Οι νικητές των δύο ζευγαριών θα βρεθούν στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης την Κυριακή, ενώ οι ιτημένοι θα δώσουν μια τελευταία μάχη στην Ευρώπη φέτος για την κατάληψη της τρίτης και της τέταρτης θέσης. Τι ώρα είναι οι αγώνες στην Κυριακή, Βάλια? Οι αγώνες στην Κυριακή, αν δεν κάνω πάρα πολύ λάθος, είναι στις 8 το βράδυ και στις 5. 5 ημιτελικός. Το απόγευμα, ο μικρός τελικός, και 8 το βράδυ, ώρα Ελλάδας πάντα, ο τελικός. Μάλιστα. Καλή επιτυχία και εσείς. Ωραία. Ακριβώς. Καλή επιτυχία και εσείς δύο. Βάλια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.